Μπορεί να μας απαντήσει κύριε Παπαθανασίου, κύριε Δήμαρχε, πόσα είναι τα τετραγωνικά μέτρα που μισθώνεται στην παραλία, στο πάρκο? Για τα 400 ευρώ. 500. Γιατί 400, δεν είπα. Ναι, 500. 500, ωραία, 500, να άκουσα 400. 500 τετραγωνικά. Α, 500 τετραγωνικά. Αυτό είναι το κόστος, το ετήσιο για τη μίσθωση του... Αυτό είναι. Για τις 15 μέρες. Όχι, δεν είναι. Κοιτάξτε, εκτός αν έχει αλλάξει κάτι, μου επιτρέπει υπηρεσιακά, δεν μπορούμε, γιατί έχουμε κάνει και εμείς εκεί εκδήλωση. Και αυτός που ήρθε πλήρωσε 10.000 ευρώ για το χώρο, γιατί πρέπει να πληρώνει το μίσθωμα όλης της χρονιάς. Δεν υπάρχει για 15 μέρες μίσθωμα. Ναι. Όχι εντάξει, τι συμβαίνει τώρα, θα μας πείτε. Δηλαδή τα 500 τετραγωνικά παίρνετε 500 ευρώ. Αυτό ήταν από το ημερό σας. Λέτε τώρα, έτσι. Συγγνώμη, επαναλαμβάνω, πάρετε ερώτηση, με συγχωρείτε, μπορεί να μην το έκανα εγώ. Εγώ σωστά. Ναι, όχι, δεν τώρα φύγαμε από το θέμα όμως το δικό σας. Το θέμα που έχει θέσει ο κύριος, φύγαμε τώρα. Αυτό είναι το θέμα που πρέπει να μιλήσουμε. Η απόφαση από τότε, κανονιστική. Δηλαδή μισθώνεται για 15 μέρες. Και όχι για όλο τον χρόνο. Ναι, ακριβώς, είναι ακριβώς οι μέρες, είναι από 14 μέχρι 7. Όχι, δεν λέω πόσες μέρες θα γίνει η εκδήλωση. Λέω το αντίτιμο του χώρου είναι αντίτιμο των 15 ημερών ή ολόκληρου του έτους. Το 15 ημερών. Ωραία, εντάξει.